Ποιος Άγιος ή ποιοι Άγιοι έκαναν την πρώτη μεταμόσχευση στον κόσμο το 400 μετά Χριστόν? Ο κύριος Βασίλειος Κέκης, καθηγητής της χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, έζησε στη Βοστόνη Αμερικής το 1962 μια έντονη θρησκευτική εμπειρία σε σχέση με θαυμαστές θεραπείες των Αγίων Αναργύρων, όπως τις κατέγραψε ο ίδιος, προς δόξαν του Θεού και τιμή των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού. Τον Μάιο του 1962 μεταφέρθηκε επιγόντως στο τμήμα ατυχημάτων του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, στη Βοστόνη Αμερικής, ένα μικρό αγόρι, ηλικίας 12 ετών, στο οποίο είχε αποκοπεί το δεξί του χέρι από τροχαίο ατύχημα. Μετά από επιτυχή χειρουργική επέμβαση, επιτεύχθηκε η ανασυγκόληση του άκρου και μετά από λίγο καιρό, ο μικρός μαθητής επανήλθε στην ομάδα μπέιζμπολ του σχολείου του. Μετά την επιτυχία αυτήν, ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος της Αμερικής θέλησε να λάβει λεπτομέρειες για το γεγονός και γι' αυτό από το νοσοκομείο οργανώθηκε press conference με τους γιατρούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στην εγχείρηση αυτή. Καταρχήν, ένας από τους δημοσιογράφους ρώτησε αν το νοσοκομείο της Μασαχουσέτης διεκδικούσε την προτεραιότητα για ένα τέτοιο είδος χειρουργικής επέμβασης. Τότε, προς έκπληξη όλων, ο διευθυντής του νοσοκομείου, χειρουργός Τσέρτσιλ, απάντησε ως εξής: «Όχι, δεν διεκδικούμε τέτοια προτεραιότητα, διότι μια άλλη ομάδα γιατρών, οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, γύρω στο 400 μετά Χριστόν, ακροτηρίασε ενός άνδρα το κάτω άκρο, το οποίο έπασχε από γάγγρενα και το αντικατέστησε με ενός άλλου, υγιούς, από έναν άραβα, ο οποίος μόλις είχε πεθάνει. Το περιοδικό του MGH δημοσίευσε τότε έναν ζωγραφικό πίνακα του 14ου αιώνα με θέμα «Το θαύμα του μαύρου ποδιού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού». Το ιατρικό περιοδικό Spectrum της εταιρείας Pfizer, θέλοντας να δημοσιεύσει έναν έγχρωμο πίνακα με το θαύμα, ανακάλυψε ότι υπάρχουν παραπάνω από 1500 ζωγραφικοί πίνακες της εποχής της Αναγέννησης στα διάφορα μουσεία και τις εκκλησίες της Ευρώπης, οι οποίοι απεικονίζουν το γεγονός της μεταμόσχευσης αυτής του μέλους από τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό. Τους πίνακες αυτούς τους βρίσκει σήμερα ο επισκέπτης στο Μουσείο του Αγίου Μάρκου στη Βενετία της Ιταλίας. Πάρα πολλοί άλλοι υπάρχουν στην Πινακοθήκη του Μονάχου, την Ακαδημία της Φλωρεντίας, το Λούβρο των Παρισίων και σε διάφορες εκκλησίες της Ευρώπης. Και στην Ελλάδα, στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων Βέρειας, βρίσκεται μια αγιογραφία-τοιχογραφία που απεικονίζει το θαύμα του Μαύρου Ποδιού. Σήμερα, εικόνες του θαύματος του Μαύρου Ποδιού μπορούμε να βρούμε στις πρώτες σελίδες των περισσότερων κλασικών βιβλίων που αφορούν στη μεταμόσχευση, με σχόλια σχετικά για την πρώτη γνωστή και επιτυχή μεταμόσχευση, έστω και υπό την αναφορά ενός θαύματος. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μπορείς να το μοιραστείς και με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.